Ραδιοθήβα 97,5. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από όλους μας για την σημερινή σας παρουσία. Καλούμε στο βήμα τον υποψήφιο και αυριανό Δήμαρχο Θηβαίων, Γρηγόρη Παπαβασιλείου. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ από καρδιάς όλους όσους είστασε σήμερα εδώ μαζί μας για το νέο ξεκίνημα αυτού του τόπου. Ευχαριστώ από καρδιάς και όλους αυτούς που δεν μπόρεσαν να είναι σήμερα κοντά μας, όμως με δεκάδες μηνύματα και τηλεφωνήματα εξέφρασαν τη στήριξή τους σε αυτό το ξεκίνημά μας. Τέλος, ευχαριστώ και τη νέα οικογένειά μου, τους συνεργάτες μου, για την αμέριστη εμπιστοσύνη που μου έδειξαν στο πρόσωπό μου. Τα εγκαίνια και ο αγιασμός του εκλογικού μας κέντρου στο κεντρικό σημείο του Δήμου, εδώ στην Οδό Επαμεινώντα, σηματοδοτούν την έναρξη μιας νέας πορείας βασιζόμενης στην αγωνιστικότητα, την επιμονή, την υπομονή και το ήθος. Αυτές είναι οι αρετές που αρμόζουν στην πόλη και το Δήμο μας, που έχει διαγράψει πορεία χιλιετιών με τεράστια ιστορία. Οφείλουμε στους προγόνους μας, αλλά και στα παιδιά μας, να προσπαθήσουμε και να επιτύχουμε ώστε αυτή η πόλη να λάβει και πάλι τη θέση που τους αξίζει. Το όνομά της και η ιστορία της είναι τεράστια, αλλά δεν αρκούν. Χρειάζονται και οι κατάλληλοι άνθρωποι στις κατάλληλες θέσεις. Χρειάζονται για να την αναδείξουν. Εμείς είμαστε αυτοί οι άνθρωποι. Εμείς είμαστε οι νέοι και οι επιστήμονες. Εμείς είμαστε οι παλιοί και οι έμπειροι. Σε καμία περίπτωση όμως δεν είμαστε μία από τα ίδια της πορείας των τελευταίων ετών. Σεβόμαστε όλες τις προσπάθειες. Εμείς όμως για να πάμε για το δυνατό, να πάμε για το ανατρεπτικό, αυτό που θα φέρει την πραγματική αλλαγή στο Δήμο μας για να τον απογειώσει. Οι πολιτικοί μας αντίπαλοι το ξέρουν πάρα πολύ καλά αυτό. Ορισμένοι βέβαια σκιάζονται, κρύβονται, συμπράττουν και απολογούνται. Κάποιοι μιλούν τώρα για πάθος, ειλικρίνεια και κοινό καλό και μάλιστα παρουσιάζονται ως οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας. Ποιοι? Αυτοί που ξέχασαν τις πολιτικές τους θέσεις, τις αντιπαλότητες, τις μεθοδεύσεις και σήμερα συμπορεύονται για να μας αντιμετωπίσουν. Δεν φοβόμαστε. Θα τους αντιμετωπίσουμε. Το καθαρό μας βλέμμα τους τρομάζει. Κουκουλώθηκαν, φόρεσαν καινούργια ρούχα και νομίζουν ότι έτσι θα ξεγελάσουν το θηβαϊκό λαό. Όμως το χατήρι αυτό δεν θα τους το κάνουμε. Ο θηβαϊκός λαός αυτή τη φορά θα τους γυρίσει την πλάτη και θα πει όχι τα ίδια από τους ίδιους. Την άρνησή του αυτή θα δείξει και θα αποδείξει στις επερχόμενες εκλογές της 26ης Μαΐου. Συμπολίτησες και συμπολίτες, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για τη δύναμη που μας δίνετε να προχωρήσουμε και τα όνειρά μας να τα κάνουμε πράξη. Να οργανώσουμε το Δήμο για να πάει ο τόπος μπροστά.
Ευχαριστούμε όλους τους πολίτες που με διάθεση προσφοράς βοήθησαν να δημιουργηθεί αυτός ο συνδυασμός, ο πολίτης στο κέντρο. Και αυτό έγινε γιατί αντιμετωπίζουμε τα ίδια προβλήματα και έχουμε κοινούς στόχους. Η ομάδα μας είναι ένας πλήρης συνδυασμός και στις 4 δημοτικές ενότητες και είναι τόσο δυνατός και ενωμένος, ώστε μετά τις εκλογές, ανεξάρτητα από την εκλογή τους, ως Δημοτική Σύμβουλη θα καλύψουν το κενό και τις ανάγκες του Δήμου όλοι. Τα νέα και πρωτοεμφανιζόμενα πρόσωπα του συνδυασμού μας έχουν τη διάθεση και την τόλμη να ενημερώνουν τους ψηφοφόρους. Ψηφοφόρους που ζητούν εδώ και τώρα την ανανέωση και τη φρεσκάδα που εμείς θα φέρουμε ως νέα Δημοτική Αρχή. Εγώ προσωπικά ως Δήμαρχος θα προσπαθήσω να γίνεται και ένα Δημοτικό Συμβούλιο ανά 2 μήνες για να ακούμε τους πολίτες και μόνο. Έτσι, δίνουμε ένα βήμα στον πολίτη και τον βάζουμε στο κέντρο. Στις επόμενες ημέρες θα δημοσιευθεί και το πρόγραμμά μας για την επόμενη τετραετία. Δεν θέλω να σας κουράσω σήμερα με αυτό, γιατί είναι μεγάλο. Είναι ένα πρόγραμμα δράσεων και έργων σε ένα γενικό πλάνο ανάπτυξης, όπου θα έχει στόχο την καθημερινότητα και την τουριστική ανάπτυξη. Στο κέντρο της πολιτιστικής μας πολιτικής βρίσκεται η συνεχής προσπάθεια αναβάθμισης ως ποιότητα ζωής των δημοτών και η μετατροπή του Δήμου μας σε ελκυστικό τουριστικό προορισμό καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Ο πολίτης στο κέντρο, ο δυνατός αυτός συνδυασμό μας, είναι αυτός που την επόμενη μέρα θα στοχεύει στα προβλήματα και θα δίνει λύσεις. Πρέπει ο πολίτης να αγαπάει τον Δήμο του και να είναι περήφανος που ζει εδώ. Θα παλέψουμε δυνατά γι' αυτό και είμαστε η καλύτερη ομάδα, χωρίς φόβο, χωρίς συμβιβασμούς και με πυγμή. Σε 2 περιπτώσεις δεν επιτρέπεται η δειλία. Στον πόλεμο και στον έρωτα. Εμείς είμαστε ερωτευμένοι με το Δήμο μας που αγαπάτε κι εσείς. Ελάτε λοιπόν, ελάτε σε αυτό το κάλεσμα της 26ης Μαΐου του 2019. Σας περιμένουμε, όλους. Σας ευχαριστώ και πάλι από καρδιάς. Μπράβο! Ευχαριστώ, παιδιά.